Συγκεχημένες είναι οι αναφορές από το πεδίο των μαχών στην πόλη Σεβέρσκ, καθώς οι Ρώσοι υποστηρίζουν ότι έχουν ήδη καταλάβει το αστικό συγκρότημα, ενώ οι Ουκρανοί λένε πως ακόμα διατηρούν τον έλεγχό του. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της 18ης Ιουλίου δεν έχει επιβεβαιωθεί τίποτε πέραν του γεγονότος ότι οι Ουκρανοί χάνουν και υποχωρούν ατάκτως. Περισσότερο επιχειρούν να κερδίσουν χρόνο για να μπορέσουν να απαγκιστρωθούν από μια μάχη που είναι χαμένη. Εντυπωσιακό βίντεο από ρωσικό ντρόουν δείχνει πως το ρωσικό πυροβολικό καταστρέφει τις ουκρανικές γραμμές άμυνας και τα ουκρανικά χαρακόμματα. Στο Μπακμούτ, αντίθετα, δεν έχει υπάρξει ακόμα ρωσική προώθηση, καθώς συνεχίζει το σφυροκόπημα το ρωσικό πυροβολικό, το οποίο προετοιμάζει το έδαφος για την τελική έφοδο. Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στο Σολεντάρ, όπου οι Ρώσοι έχουν μπει μέσα στην πόλη και οι Ουκρανοί υποχωρούν αργά προς το δυτικό τμήμα της.